Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Καλώς ήρθατε σε ένα βιντεάκι ακόμη. Σήμερα θα φτιάξουμε μερικές γρήγορες ιδέες για πρωινό υγιεινό. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, πάμε. Λοιπόν, η πρώτη ιδέα είναι πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ γρήγορη. Σίγουρα μπορεί κάποιοι να μην ενθουσιαστείτε, γιατί οι ριζογκοφρέτες είναι κάπως παρεξηγημένες. Παρ' όλα αυτά εγώ τις λατρεύω και μου αρέσουν και πιο πολύ καλά από γκοφρέτες. Αλλά okay, πάμε να δούμε τι μπορούμε να φτιάξουμε. Αγκουράκι, ντοματούλα, ριζογκοφρέτες, κότατζ. Το κότατζ να πούμε ότι έχει πολύ πρωτεΐνη, είναι χαμηλό σε θερμίδες, όπως και οι ριζογκοφρέτες είναι χαμηλές σε θερμίδες. Οπότε είναι ένα πρωινό το οποίο μπορείτε να φάτε και να μην πάρετε πολλές θερμίδες και να χορτάσετε παρόλα αυτά. Έχω πλύνει και την ντομάτα και τα αγγούρι. Πρόσεχε εσύ. Ναι. Πρόσεχε. Λοιπόν, δεν θα κάνω κάτι σπουδαίο, θα κόψω το αγγουράκι μου. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν, το αφήνουμε στην άκρη, κόβουμε την ντοματούλα μας. Αυτό δεν θα το βάλω γιατί δεν μου αρέσει. Δεν θα κόψω πολύ. Δεν θα κάνω πολλές ριζογκοφρετούλες. Θα κόψω τη μισή. Σούπερ. Λοιπόν, έχω πάρει αυτές τις ριζογκοφρέτες, οι οποίες είναι με σπόρους. Έχει τσία. Τι άλλα έχει? Έχει διάφορα σποράκια. Συγκεκριμένες έχουν 26 θερμίδες. Καλά, δεν θέλω το βίντεο να εστιάσει στις θερμίδες. Απλά επειδή τυχαίνει το συγκεκριμένο πρωινό να έχει λίγες θερμίδες, γι' αυτό το αναφέρω. Εμένα προσωπικά είναι το πρωινό μου, γιατί μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Συνήθως είναι το πρωινό μου, όχι πάντα. Λοιπόν, βάζω τον τυρόλο μου. Εν τω μεταξύ έχει με χαμηλά λιπαρά, έχει άλλα που έχουν πιο πολλά λιπαρά, πιο πολλές θερμίδες, πιο λίγες θερμίδες. Συνήθως προτιμώ αυτό που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και όσο πιο πολύ χαμηλά λιπαρά γίνεται. Λοιπόν, απλά απλώνεις το κότατζ. Όσοι παρακολουθείτε τα live στο TikTok, τα live που κάνω, θα έχετε παρατηρήσει ότι σε κάθε live τρώω ριζογκοφρέτες με κότατζ. Πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, θα βάλω και την ντοματούλα μου. Και το αγγουράκι μου. Ουψ. Λοιπόν, το πρώτο πρωινό είναι έτοιμο και πάμε για το δεύτερο. Για το δεύτερο πρωινό θα χρειαστούμε γάλα, εγώ προτιμώ το γάλα βρώμης και βρώμη. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά. Ξεκινάμε και βάζουμε μία κούπα γάλα στην αγαπημένη μου κούπα με τα πατουσάκια. Εντάξει, τα πατουσάκια δεν φαίνονται καλά. Και προσθέτουμε τη βρώμη μας. Θα βάλω 4 κουταλιές. Συνήθως τη ζυγίζω, τώρα θα τη βάλω απλά με το μόνο. Το βάζουμε στη φωτιά. Θα αρχίσει σε λίγο να αλλάζει η μορφή του, να γίνεται πιο χυλός. Μυρίζει τέλεια. Γιατί είναι η βρώμη, είναι και το γάλα βρώμης. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γάλα βρώμης. Λοιπόν, καλά, εγώ έκανα μπόλικο. Δεν είναι για ένα άτομο αυτό, έτσι? Παρεξηγηθούμε. Και τώρα θα προσθέσω μπανάνα, σπόρους τσία, λιναρό σπόρο, μέλι. Μπορείτε να βάλετε φυστικό βούτυρο, σταφίδες, γκράμπερις, αποξηραμένα, φρέσκα φρούτα, ό,τι θέλετε. Thank you.
κόβουμε την μπανάνα και το τρίτο μας γεύμα είναι έτοιμο. Τέλεια! Το δεύτερο γευματάκι είναι έτοιμο και πάμε για το τρίτο. Λοιπόν, για το τρίτο πρωινό χρειαζόμαστε φέτες ολικής άλεσης, φέτες του τόστ, φιστικό βούτυρο, αβοκάντο, αυγό και μπανάνα. Θα κάνουμε στην ουσία ένα πρωινό που θα περιλαμβάνει δύο συνταγούλες, να το πω και έτσι. Ξεκινάμε με το πιο εύκολο, παίρνουμε τη φετούλτα μας εδώ, βάζουμε εδώ τη φέτα, παίρνουμε το φιστικό βούτυρο, ωραία, μία κουταλιά θα βάλω, είναι υπεραρκετή. Την απλώνω. Λοιπόν, κόβω και μπανάνα. Για τη δεύτερη συνταγούλα παίρνουμε πάλι το ψωμί ολικής, παίρνω το αυγό, το βάζω σε ένα τυγλικό τηγανάκι και το τηγανίζω στην ουσία. Το τηγανίζω χωρίς λάδι. Το συγκεκριμένο αβοκάντο δεν ήταν και πολύ γινωμένο, δεν είχε άλλο το σούπερ μάρκετ, δείξτε λίγη κατανόηση. Εσείς να προτιμάτε να είναι λίγο πιο μαλακό για να μπορείτε να το απλώσετε και όμορφα πάνω στη φέτα. Λοιπόν, εγώ θα βάλω και σπανάκι γιατί μου αρέσει. Σούπερ, σούπερ. Και βάζουμε και το φουλάκι μας. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να δοκιμάσετε αυτά τα πρωινά. Εκτός αυτού, αν έχετε κάποια άλλη ιδέα για πρωινά, βραδινά, σνακ, ό,τι βίντεο θέλετε τέλος πάντων, γράψτε μου κάτω στα σχόλια για να πάρω ιδέες, να φτιάξω ό,τι θέλετε. Αυτά από μένα, χαρικά, κάντε ένα subscribe αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like, μοιραστείτε το με κάποιον που θέλει να ξεκινήσει να τρώει πιο υγιεινό. Φιλάκια πολλά πολλά πολλά, τα λέμε σε επόμενο βίντεο.